Σε πλήρη ετοιμότητα είναι οι ορίζοντες Υπήρου και στην Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας με 14 υποψηφίους, οι οποίοι και παρουσιάστηκαν σήμερα κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Υπήρου και επικεφαλής της παράταξης ορίζοντες της Υπήρου, Σπύρος Ριζόπουλος. Έτσι, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 14 υποψήφοι του Σπύρου Ριζόπουλου είναι η Αθανασία Ζούμπα, οικονομολόγος, Βασιλική Κόντου, φιλόλογος, Δημήτρης Κολέτσης, επιχειρηματίας, Βασίλειος Λιάλιας, επιχειρηματίας, Λευτέρης Μπίτζος, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, Αγγελική Μπούκα, εκπαιδευτικός, Μαρία Αγγελική Νικολάου, πτυχίουχος hair styling, Αλέξανδρος Παπατσίμπας, οικονομολόγος, Δημήτρης Παπάς, πολιτικός μηχανικός, Χριστίνα Πέπα, οικονομολόγος, Αχιλέας Ρίζος, απόστρατος στρατηγός, Γεώργιος Ρίζος, πρόεδρος ΚΤΕΛ Πρεβέζης, Παρασκευή Τσιρώνη, κοινωνιολόγος και Γιάννης Φωτάκης, πτυχιούχος τουρισμού. Ακολούθως, ο Σπύρος Ριζόπουλος ανέπτυξε το σχέδιο E, κάνοντας ειδική αναφορά στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης, μέσα από το οποίο θα γίνει πράξη η περιφερειακότητα. Επειδή δεν συμφωνούμε με το μοντέλο της διακυβέρνησης της παρούσας περιφερειακής αρχής, αλλαγή μοντέλου σε μια απόλυτη διάκριση μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο μπορεί να ακούγεται απλά ως ένα τεχνοκρατικό εργαλείο, είναι εκείνο το οποίο θα αλλάξει τελείως τη δομή της αντίληψης και της χρήσης των πόρων, γιατί θα δώσει καταρχήν και τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο δήμαρχο που θα κάθεται στο τραπέζι να αρχίσει να κρίνει αυτά τα οποία ζητάει με βάση τις προτεραιότητες της Υπήρου. Έτσι, για παράδειγμα, ο Δήμαρχος Πρεβέζης Ζηρού Υπάργας θα έχει και άλλα φίλτρα, γιατί θα πρέπει να αντιληφθεί ότι εγώ θα πρέπει να έχω τα αυτιά μου ανοιχτά και για το Δήμαρχο Φιλιατών και για το Δήμαρχο Ζαγορίου και για το Δήμαρχο Κονίτσης και για το Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη και για το Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά. Και θα συναποφασίζουμε όλοι μαζί τις προτεραιότητες. Αυτό για ποιο λόγο? Γιατί πάρα πολύ απλά, για να επανέλθω στην εισαγωγή μου, το πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε έχει εκπονηθεί πάνω σε τρεις παραδοχές. Η πρώτη παραδοχή είναι ότι το πρόγραμμα αυτό αποδεικνύει ότι η περιφέρεια έχει τη δύναμη και τη δυνατότητα να παρέμβει σε πολιτικές τις οποίες τόσα χρόνια απέφευγε, χαρακτηρίζοντάς τες ως ευθύνες της κεντρικής εξουσίας. Συνεπώς, με θράσος θέτουμε ως βασικό γνώμονα την καταπολέμηση της ανεργίας. Δεύτερον, προσπαθούμε να εισάγουμε έναν καινούριο όρο στην αντίληψη της σχέσης μας με την υπόλοιπη Ελλάδα, το οποίο σαν αντίληψη μας αδικεί, θα προσπαθήσουμε οικονομοτεχνικά να επιβάλλουμε την έννοια του ακαθάριστου περιφερειακού προϊόντος. Για να γίνεται αντιληπτό ακριβώς ποια είναι η πραγματική οικονομία της Υπήρου. Και το τρίτο κομμάτι, αυτό το οποίο ξεκαθάρισα, με το οποίο ξεκίνησα, ήταν αυτό της αλλαγής του μοντέλου διακυβέρνησης. Πάνω σε αυτό, λοιπόν, διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα όμως δεν ξεκίνησε με τον προσδιορισμό των 5 αξώνων, ξεκίνησε με τον προσδιορισμό των έργων και μετά κατ' επέκταση χωρίσαμε τα έργα στους 5 άξονες. Ο βασικός, που είπα, είναι και ο πρώτος, που είναι και στους κεντρικούς στόχους, είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Το δεύτερο είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Το τρίτο είναι η ανάπτυξη, η ενέργεια και οι υποδομές. Το τέταρτο είναι η πρωτογενής παραγωγή. Και το πέμπτο κομμάτι είναι αυτό από το οποίο ξεκίνησα, που είναι το νέο μοντέλο διαχείρισης.